Οι φοιτητικοί σύλλογοι, ΣΕΜΦΕΝ, τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων, ναυπηγών, αρχιτεκτονικής, νέων φοιτητικών εστιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι σύλλογοι του φυσικού, του μαθηματικού, του γεωλογικού, της οδοντιατρικής, της νομικής, του ΕΚΠΑ, καταγγέλουμε την απαράδεκτη επίθεση των κυβερνητικών επιτελείων και της διοίκησης του έκτου ΕΤΕΘ Ρόδου σε βάρος στρατευμένου συμφοιτητή μας που εξέφρασε την αντίθεσή του στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Η περήφανη στάση του μας γεμίζει όλους εμάς με περηφάνεια και αισιοδοξία. Ο συνάδελφός μας δεν είναι μόνος. Καθημερινά η πλειοψηφία του λαού με κάθε τρόπο εκφράζει την αντίθεσή της στον πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ, στο έδαφος Ουκρανίας και απαιτεί να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στα εγκληματικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάση αυτού του στρατευμένου, όπως και πολλές άλλες όμοιες, ενόχλησαν και αναστάτωσαν τα κυβερνητικά επιτελεία και τις διοικήσεις στρατιωτικών μονάδων που για μία ακόμη φορά κατέφυγαν σε μία απαράδεκτη τιμωρία με σκοπό τον εκφοβισμό των στρατευμένων και την αποτροπή τέτοιων ελεύθερων εκφράσεων. Σαν να μην έφτανε αυτό, κλιμακώνουν την αυταρχική, εκδικητική και κατασταλτική στάση τους, καλώντας στρατευμένο συμφοιτητή μας κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα του Στρατοδιοδικείου Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για όσα νόμιμα εξέφρασε για τον πόλεμο στην Ουκρανία τον Ιούλιο του 2022. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους στρατευμένους, στον στρατευμένο συνάδελφό μας και σε όλους τους στρατευμένους νέους στη χώρα μας. Απαιτούμε να ανακληθεί αμέσως η ανυπόστατη και σκόπιμη προσπάθεια για ποινικοποίηση κατοχυρωμένης ελεύθερης έκφρασης και άποψης των στρατευμένων. Καλούμε τα εργατικά σωματεία, όλους τους μαζικούς φορείς, να δείξουν την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους στον συνάδελφό μας να καταγγείλουν την απαράδεκτη επίθεση σε βάρος του. Οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά, έχουν δικαιώματα πολιτικά.